μιλήσω τα έσχια αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Εγώ έχω σπίτι τόσα χρόνια. Εφέρανε τα μεγάλα κεφάλια που βγάλανε τις μελέτες από πάνω να τους πάνε μία βόλτα να δούνε μπορεί αν κλειστεί αυτός ο κόβος. Πώς θα γίνει τα λεωφορεία να γυρίζουν από τον άλλο κόβο. Δεν έχει πάρει καμπάρι κανείς εδώ πέρα τι γίνεται. Το πρωί εγώ πρόλαβα, πήρα δύο τηλέφωνα μέχρι να πω μπήκα στο τσαπάκι από κάτω για να τους σταματήσω. Έντονη δυσαρέσκεια από κατοίκους και αυτοδιοίκηση μπροστά στην προοπτική ο κόμβος της Αχλάδας επί του ΒΟΑΚ να κλείσει. Στην αυλαία της εργολαβίας ο ξεσηκωμός ήταν άμεσος. Λύσεις υπάρχουν. Και όχι να μας κοροϊδεύουν για 1 εκατομμύριο ότι δεν έχουν τα διαθέσουν εδώ πέρα. Και να ρίχνουν τα λεφτά στη Ρεάλ Ελλάδα. Μόνο στη Ρεάλ Ελλάδα είναι Ελλάδα. Κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν επιτόπου θέλοντας να αποτρέψουν κάθε σχεδιασμό από τα τεχνικά συνεργεία να αποκλείσουν το σημείο που ισοδυναμεί με εφιάλτη για τις καθημερινές τους μετακινήσεις και όχι μόνο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η αντίδραση και από πλευράς της Δημοτικής Αρχής με βολές προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο, όπως εξηγεί ο Μενέλαος Μποκέας, υπήρχε επικοινωνία και διαβεβαιώσεις πως οι ενστάσεις τους θα εισακουστούν. Δεν είναι λειτουργική αυτή η μελέτη. Είναι κάτι που το ξέραμε μετά την εκτέλεση, γιατί είναι μια μελέτη που είχε εγκριθεί και έχει δημοπρατηθεί και εκτελούταν, ήταν σε φάση εξέλιξης από την αρχή. Η συνεργασία μας ήταν πάντα ειλικρινής από τη μεριά μας. Δυστυχώς βλέπω ότι ενώ υπήρχαν άλλα περιθώρια, δεν δόθηκαν στο Δήμο και στους κατοίκους και σε όλους όσους εργάζονται και αγωνίζονται για να βελτιωθεί αυτό εδώ το κομμάτι του βόρειο δικού άξονα. Δεν δόθηκε ούτε ο χρόνος και ούτε οι συνεννοήσεις που είχαν γίνει. Φαίνεται να έγιναν σεβαστές. Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μαλεβιζίου, καθώς και όσοι διαμένουν στους οικισμούς της Αχλάδας και της Αγίας Πελαγίας, πιάστηκαν ουσιαστικά εξαπίνη σήμερα το πρωί, όταν το συνεργείο του ανάδοχου εργολάβου έκανε εθνιδιαστικά την εμφάνισή του στο δυτικό σημείο του κόμβου, προκειμένου να ξεκινήσει το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό έργο. Η απόφαση είναι να μεταβούμε στην Αθήνα, στο αρμόδιο Υπουργείο, για να έχουμε μία συζήτηση, μία κουβέντα με τον κύριο Καραγιάννη για να βρεθεί μία λύση, διότι δεν είναι δυνατόν και δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το συγκεκριμένο σημείο αποκόπτοντας τον οικισμό Αχλάδα και την Αγία Πελαγία. Γνωρίζουμε το κυκλοφοριακό φόρτο της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι απαράδεκτο, διότι το Υπουργείο είχε υποσχεθεί ότι με τη μελέτη που είχε κάνει στον πρώτο κόμβο της Αγίας Πελαγίας θα έδινε μια προσωρινή λύση για το δεύτερο κόμβο. Τελικά δεν δόθηκε. Η αντίδραση δυναμική και ξεκάθαρη, διαμηνύοντας πως πρόκειται για έναν κόμβο ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή και τυχόν κλείσιμό του στην κυριολεξία θα εγκλωβίσει τους κατοίκους που θα αναγκαστούν να παρανομούν για να φτάσουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους, καθώς όσοι θα κινούνται από το Ρέθμνο δεν θα έχουν πρόσβαση και θα αναγκάζονται να διανύουν επιπλέον χιλιόμετρα για την προσέγγιση μίας και μοναδικής εισόδου. Αυτή η δυσλειτουργία, πέρα από αυτό, αυτή η δυσλειτουργία, να είστε σίγουροι, δυστυχώς, θα επαναλάβει παραβατικές συμπεριφορές, οδηγικές συμπεριφορές, γιατί δεν μπορεί έτσι να εξυπηρετήσει την τοπική κοινωνία. Να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με ανάπτυξη την ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά και με την πολιτική προστασία του τόπου μας. Θα κάνει αναστροφές από τη δυτική πλευρά και από την ανατολική και θα εντείνει το πρόβλημα. Θα αρχίσουν πάλι τα ατυχήματα. Ακόμη μεγαλύτερη αγωνία όλων αναφορικά και με την επιβάρυνση που θα δεχτεί η όλη κίνηση, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στην μία και μοναδική έξοδο προς την Αγία Πελαγία και εντός του οικισμού. Δεν μπορεί η περιοχή αυτή να αποκλειστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αγίας Πελαγίας που φιλοξενεί, για όσους το γνωρίζουν, πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και πολλοί χιλιάδες κόσμο το καλοκαίρι, να κατευθύνουμε όλη αυτή την κίνηση προς την Αγία Πελαγία. Το μήνυμα που έστειλαν ήταν ηχηρό και ξεκάθαρο προς το Υπουργείο, διαμηνύοντας πως ενωμένοι δεν θα κάνουν βήμα πίσω. Κάνω έκκληση στο Υπουργείο και στα πολιτικά στελέχη ότι πρέπει εδώ να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν εφικτές λύσεις.